Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Το 7TV συνεχίζει την προσπάθειά του να καλύψει τα γεγονότα και όσο πιο πολλούς υποψηφίους μπορεί, είτε είναι στην περιφέρεια είτε είναι στο Δήμο, λίγες μέρες μόλις πριν από τις εκλογές της Κυριακής. Σήμερα κοντά μου έχω ένα νέο παιδί, έναν αθλητή, τον Γιώργο τον Κατσιγιάννη, υποψήφιο με τον συνδυασμό του κυρίου Σπύρου Σπύρου, Νέα Ιωνίως Πολιτεία. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Σου μιλάω στον ελληνικό, το λέω προκαταβολικά. Και λόγω ηλικίας και γενικά έχουμε μια παλιά φιλία, οπότε νομίζω δικαιολογούμε. Μια χαρά είμαστε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση κιόλας. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Υποψήφιος. Με τον κύριο Σπύρο Σπύρου. Ωραία. Σύμβουλος. Εμείς οι περισσότεροι, το είπα και στην αρχή, ξέρουμε πιο πολύ από το κομμάτι του αθλητισμού. Έχεις αφιερώσει χρόνια και χρόνια. Και η αλήθεια είναι ότι ήσουν έκπληξη όταν ακούστηκε το όνομά σου. Η αλήθεια είναι πως ο περισσότερος κόσμος με ξέρει από τον αθλητισμό. Ξεκίνησα από το ναυτικό με εργοστολείο εδώ, σε Αργοστόλη. Αυτός ο όμιλος με ανέδειξε. Μετά πίστεψα ότι πρέπει να κάνω το παραπάνω βήμα να πάω να δω τις δυνάμεις μου και σε κάποιο καλύτερο επίπεδο. Πήγα στην Αθήνα. Ασχολούμαι πολλά χρόνια με αυτό το κομμάτι του αθλητισμού, δηλαδή με το water polo συγκεκριμένα. Η αλήθεια είναι πως δεν ήθελα στην αρχή να ασχοληθώ με το πολιτικό κομμάτι. Απλά κατάλαβα πως είναι και εμένα πλέον η στιγμή μου να ασχοληθώ λίγο με τον τοπικό αθλητισμό, γιατί στην ουσία αυτός με ανέδειξε και με ενοχλούν κάποια πράγματα, αλλά πιστεύω με ομαδική δουλειά, επειδή είμαι πάρα πολύ καλό στο ομαδικό παιχνίδι, λόγω και του αθλήματος βέβαια και σαν νοοτροπία, μόνο του δεν μπορώ να κάνω τίποτα, η αλήθεια είναι. Και γι' αυτό τόσα χρόνια πάω και καλά, γιατί χρειάζεται και καλή συμπαίκτη σε αυτό το πράγμα. Πιστεύω ότι άμα βρω κάποιους καλούς συμπαίκτες, όπως είχα και στην ομάδα μου, βρω και στο πολιτικό σκηνικό, πιστεύω θα πάνε όλα καλά. Πιέστηκες, εντός εισαγωγικών πάντα, έτσι, από φίλους και γνωστούς, να είσαι υποψήφιος περιφερειακός. Όπως μ' αρέσει να πιέζομαι, γιατί εκεί φαίνεται και ο χαρακτήρας του κάθε άνθρωπου και το μέταλλο. Αν είναι κάτι πολύ εύκολο, δεν το αναλαμβάνω. Η αλήθεια είναι πως οι φίλοι μου όταν το μάθαν και αυτοί, δεν το περίμενα αυτό το πράγμα με μένα, γιατί γενικά δεν έχω ασχοληθεί με το πολιτικό. Δεν σε θυμάμαι ποτέ, μα ποτέ, να έχεις απλά εκφράσει γνώμη για πολιτική. Ποτέ, ναι, και εγώ προσπαθούσα να μιλάω με πράξεις για τον τόπο μου, δηλαδή να φαίνεται η ομάδα όσο ψηλά γίνεται. Mm-hmm. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που με έχουν στηρίξει όλα αυτά τα χρόνια, δηλαδή με βοηθάνε να πάω καλά και εγώ και η ομάδα μου και μιλάω για τους εδώ πέρα, για τους ντόπιους. Mm-hmm. Προφανώς αναφέρεσαι στους χορηγούς. Στους χορηγούς, σωστά, ναι. Και που στηρίζουν και τρία χρόνια τώρα, τέσσερα, μήπω πέντε, την ομάδα μου έχουν βοηθήσει πάρα πολύ. Mm-hmm. Αυτοί οι χορηγοί πραγματικά δείξανε εντυπωσιακή αυταπάρνηση. Δίνανε πάντα οι άνθρωποι να είναι καλά και δίνανε και τα τελευταία δύο χρόνια που είναι δύσκολες εποχές. Πιστεύω να τους έχουμε ανταμείψει με το παραπάνω. Ξέρω ότι απογοητευτήκαν που η ομάδα δεν βγήκε στην Ευρώπη. Mm-hmm. Αλλά δυστυχώς λόγω των εποχών και λόγω. Την πληρώσαμε κι εμείς. Να κάνω μια μικρή παρένθεση. Μικρή παρένθεση, σχετική βέβαια, αλλά επειδή αναφέρεσαι στο κομμάτι του ΝΟΑ, αναφέρεσαι στους χορηγούς, να προκριθείτε. Ναι. Αλλά μην είστε τελικά στην Ευρώπη. Δυστυχώς, ναι. Θα ήθελα να κάνουμε ένα σχόλιο γι' αυτό. Ή να δώσεις κάποιες περισσότερες πληροφορίες. Σίγουρα, εμείς σαν παίκτες θέλαμε να βγούμε πάρα πολύ στην Ευρώπη και αυτό. Πέρυσι βάλαμε πίσω όλα τα προβλήματά μας, οικογένειες, το οικονομικό με τις βενζίνες. Είχαμε τρομακτική υπομονή, όχι μόνο εγώ, αλλά και τα παιδιά στην ομάδα, που είναι. Δηλαδή, όλα τους που είχαν στην ομάδα την αγαπήσαν την ομάδα, τους αγάπησε και η ομάδα, τους αγάπησε ο τόπος. Στεναχωρηθήκαμε πάρα πολύ, αλήθεια είναι, γιατί δεν στο κρύβω ότι πέρυσι στο τελικό, στα ημιτελικά του κυπέλου. Ένα τόπο με 5.000 κατοίκου στο Αργοστόλι να έχει η ομάδα στα ημιτελικά του κυπέλλου και να βγαίνει και η Ευρώπη και να
χτυπάει μεγαθύρια τη Α1, βουλιαγμένη, Παναθηναϊκό. Σίγουρα μας πείραξε, αλλά αυτό που λέω στους γνωστούς μου και λέω και τώρα, να είναι σίγουροι ότι το ξέρω ότι έχει μείνει δουλειά στη μέση, απλά ελπίζω σε 3 χρόνια να υλοποιήσω αυτό που έχω στο μυαλό μου. Θα το λέω σε όλους ότι η δουλειά έχει μείνει στη μέση. Δεν το λέω τυχαία, ξέρω τι λέω. Πάντως, ήσουν ο άνθρωπος, η αλήθεια είναι στυλοβάτης της ομάδας, αρχηγός, αλλά με όλη τη σημασία της λέξης, και νομίζω ήταν κάτι το οποίο το χρησιμοποίησε και το χρησιμοποιεί πολλοί κόσμος όταν αναφέρεται στο όνομά σου. Δηλαδή λένε ο αρχηγός στην ΟΑ. Σε ευχαριστώ. Πώς το αισθάνεσαι αυτό? Ναι, το ξέρω. Είναι αλήθεια, το λέω δηλαδή ακούγοντας τα σχόλια, δεν λέω κάτι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ όλους, η αλήθεια είναι. Και σας ξαναλέω, χωρίς τους συμπαίκτες μου θα μπορούσα και εγώ να βγάλω αυτά τα χαρακτηριστικά. Κάποιοι άνθρωποι θέληση κρύβουν κάποια πράγματα που άμα δεν βρουν τους κατάλληλους ανθρώπους να τους στηρίξουν, γιατί όλοι χρειαζόμαστε μια στήριξη, μόνος δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Πραγματικά και εγώ τώρα το διαπιστώνω όλο αυτό, γιατί που πάω και μιλάω ότι κατεβαίνω από τις περιφέρειες και με ξέρουν πάρα πολύ και είναι στεναχωρημένοι πραγματικά και απογοητευμένοι που η ομάδα δεν κατέβηκε. Πραγματικά σε όλους αυτούς τους λέω ότι η δουλειά έχει μείνει στη μέση και θα προσπαθήσω να κάνω τα πάντα. Κλείνουμε την παρένθεση. Ωραία. Μπαίνουμε λίγο στο κομμάτι της περιφέρειας. Θέλω να μου πεις, μιας και αναφέρεσαι στον κόσμο, τι σου λέει ο κόσμος όταν πηγαίνεις και λες ψηφίστε με? Η αλήθεια είναι ότι μέχρι τώρα το μόνο που τους λέω είναι ότι θέλω πραγματικά να βοηθήσω τα μικρά παιδάκια, πραγματικά, γιατί υπάρχουν πολλά παιδάκια που και εμένα και τους συμπαίκτες μας έχουν σαν πρότυπο και θέλω αυτό να το εκμεταλλευτώ στο δυνατόν περισσότερο γίνεται. Τους φαίνεται στην αρχή κάπως, γιατί μπαίνεις και εσύ εκεί μέσα και δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Με ξέρουν κάποιοι, θέλουν να μάθουν ακόμα περισσότερο. Γιατί δεν στο κρύβω από τα μέρη που πήγα, και είναι πάρα πολλά τα μέρη που πήγα. Δηλαδή, πραγματικά, δηλαδή, απορώ και εγώ που και με γνωρίζανε εκεί πέρα. Εντάξει, το ίντερνετ έχει μπει στη ζωή μας πάρα πολύ πια, ναι. Και το μόνο που τους έλεγα ότι είναι φέρτε μου το παιδάκι στην πισίνα. Άφηνα και μια κάρτα και έφευγα. Δηλαδή, η πρώτη μου κουβέντα ήταν για το παιδάκι. Πραγματικά σου μιλάω και δεν το βλέπω, πραγματικά σου μιλάω μόνο για το πολιτικό κομμάτι. Σε κάποιον, δηλαδή να πει στον κύριο Σπύρο Σπύρου, πρέπει να μπει για να φανεί περισσότερο το έργο σου, έτσι. Και να μπορεί να διεκδικήσει κάποια πράγματα περισσότερο. Γιατί μόνο σαν αρχηγό και σαν κεφαλονίτη, η αλήθεια είναι ότι δεν μπορεί να τα διεκδικήσει όλα αυτά. Άρα, επομένως, λες ότι το να μπει στον πολιτικό στίβο είναι ένας τρόπος για εσένα να διεκδικήσεις κάποια πράγματα καλύτερα. Σίγουρα. Στο κομμάτι του αθλητισμού. Σίγουρα. Και ιδιαίτερα σε ό,τι έχει να κάνει με την άθληση των μικρών παιδιών. Ναι, είναι επειδή και εγώ όταν ήμουν μικρός είχα κάποια ερεθίσματα από κάποιους ανθρώπους που με είχαν πάρει από κοντά και με προσέχανε. Θέλω πραγματικά σου μιλώ, δηλαδή να έρχομαι το καλοκαίρι και να μην αφήνουν καν το όνομά μου. Απλά να βλέπω εγώ την πισίνα γεμάτη. Αυτή θα είναι η ικανοποίησή μου. Είσαι ευχαριστημένος από την εικόνα του κολυμβητηρίου συνολικά. Ξέρω, όπως ξέρουμε περισσότεροι στο νησί, ότι δεν ήταν πάντα ανοιχτό το κολυμβητήριο. Υπήρχαν πολλά προβλήματα, οικονομικά κυρίως. Προβλήματα με τη θέρμανση, προβλήματα με κάποιες επισκευές που έπρεπε να γίνουν. Είσαι γενικότερα ευχαριστημένος όμως? Θα σου ξαναπώ, δηλαδή ότι εμένα προσωπικά δεν με ενοχλεί το νερό να είναι κρύο. Έχω κάνει και προβλήματα στον αποξαγώνα. Όταν όμως βλέπω το μικρό το παιδάκι, το μικρό το αγοράκι, το μικρό το κοριτσάκι να τρέμει από το κρύο ή να βλέπω το νερό να βγαίνει με σκουριά στα ντους, είναι λίγο. Πιστεύω ναι, μπράβο, είναι πολύ άσχημο αυτό το πράγμα, τουλάχιστον για μένα, έτσι. Τώρα πιστεύω και για τους άλλους, και για τους γονείς και για αυτούς που έχουν το κολυμβητήριο. Το καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο ένα τόσο μεγάλο έργο, γιατί θέλει πολλά λεφτά για τη θέρμανση. Εννοείς και πολύ συντήρηση, φαντάζομαι. Θέλει πάρα πολύ συντήρηση. Αξιέπαινε η προσπάθεια που έγινε φέτος. Εντάξει, το ξέρω ότι έκλεισε για 4 μήνες, 4 διάστημα και για την ομάδα μου, γιατί στην ουσία δεν είχα μέτρα και για τα παιδάκια. Αλλά ήταν τρομακτική προσπάθεια που προσπαθούσαν κάποιες καθαρίστριες να καθίσουν αυτό το κολυμβητήριο καθαρό. Θα μπορούσε, πιστεύεις, να έχει γίνει κάτι καλύτερο και από την πλευρά της περιφέρειας αυτό? Δηλαδή, σίγουρα ο Δήμος έκανε την προσπάθειά του. Αυτό μπορούσε, αυτό έκανε, τουλάχιστον με βάση τα λεγόμενα των υπευθύνων. Πιστεύεις όμως
Και με τη συνεργασία της περιφέρειας. Πιστεύω ότι θα μπορούσε να γίνει κάτι πολύ καλύτερο, αλλά όπως και εσύ το γνωρίζεις και όλοι το γνωρίζουν, ότι τα λεφτά που δοθήκαν δεν ήταν πάρα πολλά, δυστυχώς. Έπρεπε να μπουν κάποιες προτεραιότητες. Το καταλαβαίνω και το εκτιμώ αυτό. Έτσι αλλιώς ο χειμώνας στο Αργοστόλ είναι, πιστεύω, είναι 3-4 μήνες. Εντάξει, εκεί πιστεύω αυτούς τους 4 μήνες της θέρμανσης. Δεν είναι να πεις ότι είναι 8 μήνες ο χειμώνας και δεν μπορείς να το κρατήσεις το νερό σε κάποια θερμοκρασία να κολυμπήσουν τα πιτσιριά. Πιστεύω αυτή η χρονιά που μας έχει αυτή η περίοδος να είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα, γιατί για να γίνει μια αρχή πρέπει να γίνουν κάποιες θυσίες. Χωρίς θυσίες δεν γίνει. Ναι. Αν εκλεγείς ο ΝΟΑ και η μισή προσπάθεια που λες ότι έχει γίνει ή η προσπάθεια που έχει μείνει στη μέση, να υποθέσει κάποιος ότι θα είναι η προτεραιότητά σου. Πολλοί τον έχουν αποκαλέσει το στολίδι όλου του Ιωνίου. Με την έννοια ότι καμία ομάδα ποτέ δεν είχε φτάσει τόσο ψηλά, ενώ από τα Επτάνησα. Προτεραιότητά σου. Καταρχήν, θα σου πω, έχουμε δύο πρωτιές σαν Αργοστόλη, που λίγοι τότε θα το ξέρουν αυτό. Ήμασταν η πρώτη ομάδα σε χορηγίες νεοφώτιστη από θέμα χρημάτων, που αυτό δείχνει ότι ο λαός και το Αργοστολίου, οι ντόπιοι, οι επιχειρηματίες, να είναι καλά οι άνθρωποι, όλοι τους στηρίξανε πάρα πολύ. Και δεύτερον, θα γίνει η προτεραιότητά μου όχι μόνο ΝΟΑ, ό,τι έχει να κάνει με τοπικό αθλητισμό και μικρά παιδάκια. Δηλαδή, πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ εύκολο να γίνει αυτό, γιατί δόξα τω Θεώ, είμαστε σε ένα νησί πάρα πολύ μορφωνησί, με τέλειες θάλασσες, καθαρά νερά, που μπορεί να γίνουν πάρα πολλές ακαδημίες και στην παραλία. Έχεις κάτι στο νου σου γι' αυτό? Σκεφτείτε ότι η Πάτρα, που δεν έχει τόσο καθαρή θάλασσα, έχει κάνει φουσκωτά τερέν και έχει γεμίσει με παιδάκια. Δηλαδή, πόσο πιο δύσκολο είναι, δηλαδή, τόσο δύσκολο είναι να βάλεις 3 τερέν και να γεμίσει από παιδάκια αυτό το πράγμα. Να βάλεις και 2-3 ομπρέλες στην παραλία, να μην τα χτυπάει ο ήλιος, γιατί είναι μικρά παιδάκια, και να είναι γεμάτο από παιδάκια. Δεν χρειάζεται να γίνουν όλοι να πάθουν πόλο. Μπορούν να μάθουν να κολυμπάνε. Πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Δηλαδή, το κολύμπι, να ξέρετε, επειδή είναι και το νερό, αποκτά άλλη πειθαρχία και δεν χρειάζεται να γίνει μεγάλο αθλητή. Τουλάχιστον θα γίνει πολύ καλύτερο άνθρωπο. Εγώ δεν είπα να γίνουν όλοι πρωταθλητέ. Άρα περνά και μηνύματα πιο ανθρώπινα, έτσι. Δεν το βλέπει καθαρά αθλητικά, δεν το βλέπει καθαρά. Εντάξει, μακάρι να βγουν και 12 παιδάκια να μπορούν να στελεχώσουν την ομάδα. Αμένα η δουλειά μου είναι αυτό. Δηλαδή, πρώτα η δουλειά μου, η προτεραιότητά μου θα είναι άμα εκλεγώ και σα είπα, και σου είπα, συγγνώμη, και να μην εκλεγώ. Θα με έχουν μάθει πιο πολλά άτομα, πιστεύω, και θα μπορώ να κάνω πιο πολλά πράγματα. Γιατί επέλεξε το κύριο Σπύρου και όχι κάποιον άλλον? Απλά ο κύριος Σπύρος Σπύρου, μέρος του κυρίου Κουρίνου, η δημοτική μου έπαιρνε τηλέφωνο και ακούσαν αυτά που έχω να πω και με στήριξαν 1000%. Δεν με πήρε κάποιος άλλος τηλέφωνο να μου πει κάτι. Ούτε λεφτά ζήτησα, ούτε θέση του βασιλιά, του πρίγκιπα ζήτησα. Εγώ ζήτησα κάτι πολύ απλό και είναι η δημοτική μου με στήριξαν σε αυτό το θέμα. Ποιο είναι το άτομο από τα. Από όλους όσους, έτσι, από όλους όσους στελεχώνουν το ψευδοδέλτιο του κύριου Σπύρου, που είναι ίσως λίγο πιο κοντά σου? Είναι ο Τάσος Βαλιανάτος, η αλήθεια είναι, γιατί ταιριάζουμε και σε πολλά θέματα όσον αφορά τα κοινά του τόπου. Με έχει βοηθήσει και πάρα πολύ και μου έχει ξέρει κάποια πράγματα όσον αφορά τα έργα που έχει κάνει η περιφέρεια. Μου έχει μιλήσει σε κάποιους ανθρώπους που έχουν βοηθήσει την περιφέρεια. Και αυτός με επηρέασε πάρα πολύ στο κομμάτι του να κατέβω υποψήφιο στην περιφέρεια. Είναι ένα παιδί που πραγματικά αγαπάει τον τόπο πάρα πολύ. Δηλαδή, έχω πάθει εκπλήξη το γεγονός ότι τρέχει τόσο πολύ για αυτόν τον τόπο. Δηλαδή, έχεις προλάβει να ενημερωθείς για τα βασικά προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσει η περιφέρεια? Τα βασικά προβλήματα της περιφέρειας είναι σίγουρα χρηματοδότηση και τους καταλαβαίνω απόλυτα, γιατί με όλα αυτά που γίνανε με το σεισμό γίνανε πάρα πολλές ζημιές. Όλοι οι δρόμοι που χαλάσανε, το λιμάνι, το Λουξουρίου, δηλαδή είναι πάρα πολλά τα λεφτά, το καταλαβαίνω. Αλλά όπως είπα και πριν, πρέπει να είμαστε λίγο, να έχουμε λίγο θέληση. Δηλαδή και να βοηθήσουμε. Το να μην βρεθούν όλα τα λεφτά, να βρεθεί κάποιο μέρος των χρημάτων για να χρηματοδοτηθεί αυτό το. Οι ζημιές που έχουν γίνει σίγουρα είναι πολύ δύσκολα, αλλά πρέπει να. Τώρα στα δύσκολα φαίνονται ποιοι πραγματικά είναι. Συνολικά όμως, έτσι, αν το πάρουμε στα 3,5 χρόνια της αρχής, ναι, ναι, έτσι όπως έφυγαν πια,
και κάνεις μια αναδρομή πίσω και μπεις στη δικασία να σκεφτείς και να μελετήσεις κάποια πράγματα που έγιναν. Έχεις δει θετικά, έχεις δει αρνητικά, αυτό έπρεπε να γίνει διαφορετικά, αυτό δεν έπρεπε να γίνει καθόλου. Κοίτα, τα έργα που έχουν γίνει εδώ στο Αργοστόλι, που τώρα προσπαθούν να φτιάξουν τη γέφυρα, να το μπαστούνι που έγινε για τον τουρισμό, είναι σημαντικά έργα αυτά. Συμφωνώ σίγουρα. Το θέμα είναι ότι, okay, το λιμάνι έπαθε μεγάλη ζημιά. Είναι πράγματα που πρέπει να φτιαχτούν γιατί είναι αυτό που πουλάμε, κατά ψέματα. Τουρισμός. Ο τουρισμός, έτσι, γιατί τόσα χρόνια εκεί στηριζόμαστε. Το θέμα είναι ότι βλέπω ότι θέλουν να... Έχουν γίνει κάποιες κινήσεις με έργα. Πιστεύω ότι αυτά που έχουν κάνει για μένα σαν απλό πολίτη με καλύπτουνε. Mm-hmm. Σίγουρα θα μπορούσαν να γίνει περισσότερα πράγματα, αλλά σου ξαναείπα ότι χρηματοδότηση δεν ήταν τόσο όπως την περιμένα αυτή η χρηματοδότηση. Ναι. Αν εκλεγείς, το πρώτο πράγμα, εκτός από τον Νόα, έτσι, το βγάζουμε απ' έξω. Έτσι, ναι, ναι. Αν εκλεγείς, το πρώτο πράγμα με το οποίο θα θέλεις να ασχοληθείς, ποιο είναι? Σίγουρα θα ξαναπάω σε όλα τα μέρη που πήγα να ευχαριστήσω τον κόσμο και θα τους ξαναπώ πάλι ότι από σήμερα θα τους πω ότι ξεκινάμε αυτό που τους είχα αποσχεδιάσει, ξεκινάω τη δουλειά με το όσο έχει να κάνει με τα πιτσιρίκια. Ό,τι υποσχέθηκα. Και αν μπορώ και να πω και κάτι παραπάνω όσον αφορά, ξέρω εγώ, κάποιο δρόμο, κάποια ίδρυυση, κάποιο άλλο, σίγουρα θα έχω άλλη αντιμετώπιση πλέον. Δηλαδή, εννοείς δηλαδή ότι πλέον όντας περιφερειακός σύμβουλος, ο λόγος σου θα μετράει πολύ περισσότερο. Σίγουρα. Άρα θα μπορείς να πετύσεις και εσύ κάποια πράγματα για να πετύσεις πράγματα που είναι μέσα στα λογικά πλαίσια. Έτσι. Ένα σπίτι που θέλει κάποια βοήθεια παραπάνω, πιστεύω όλοι το καταλαβαίνουν, είναι και ανθρώπινο. Σιγά σιγά πιστεύω θα μπούμε όλοι σε μια σειρά και θα μπορούμε να κάνουμε πράγματα. Να αλλάξουμε λίγο έτσι ύφος. Γιατί είσαι ένας νέος άνθρωπος, δεν έχεις ασχοληθεί ξανά με την πολιτική, κάνεις αυτό το μεγάλο βήμα, ακούς σίγουρα πολλά σχόλια. πιστεύεις ότι καλός είναι η μέχρι τώρα τουλάχιστον, γιατί σε αυτές τις εκλογές βλέπω υπάρχει πληθώρα νέων που ασχολείται. Καλός είναι η, τόσα χρόνια έμεναν λίγο πίσω, δηλαδή δεν ήθελαν να ασχοληθούν τόσο πολύ με τα πολιτικά πράγματα. Η αλήθεια είναι πως είχαν μείνει λίγο πίσω, γιατί ήταν και εποχές έτσι που είχαν δουλειές για όλο τον κόσμο. Όλοι δεν είχαν έννοια στο κεφάλι, δηλαδή ότι μας μειώσαν το μισθό, όλοι πήραν πολύ καλά λεφτά. Αυτό που πάει να γίνει και με ικανοποιεί ιδιαίτερα είναι ότι και οι παλιοί έχουν καταλάβει τα λάθη τους. Και οι νέοι όμως δίνουν χώρο για τους παλιούς. Δηλαδή πρέπει αυτό το χάσμα των γενναίων που υπάρχει λίγο να γεμπειρωθεί. Δηλαδή ούτε ο νέος μπορεί να κάνει πράγματα μόνος του, αλλά ούτε και ο παλιός πλέον. Δηλαδή, okay, κάποιος άνθρωπος που είναι 15 χρόνια πάνω στο πολιτικό σκηνικό θέλει και μια ανανέωση. Πιστεύω ότι ο νέος είναι κατάλληλη. Ο ένας νέος μπορεί να βρει πιο πολύ. Δηλαδή έχει τον ενθουσιασμό, θα πλησιάσει πιο εύκολα πλέον τους συνομιλικούς του. Έχουν πιο πολλά κοινά, τουλάχιστον το κομμάτι ότι κοίτα να δεις τόσα χρόνια δεν κάναμε τίποτα κι εμείς, έχουμε κι εμείς μια ευθύνη. Και πιστεύω ότι άμα βρεθεί να έρθει το παλιό με το νέο μαζί και να κολλήσουνε, όχι 100%, να υπάρχει μια 60, μια 40, 50-50 δεν υπάρχει ποτέ. Πιστεύω θα βρεθεί. Τι είναι στην εικόνα στο νησί μας? Η βασική ερώτηση είναι δυτή, αλλά θα επικεντρωθώ πιο πολύ στους νέους. Πώς κρίνεις την εικόνα στο νησί μας όσον αφορά το πώς οι μεγάλοι πολλές φορές αντιμετωπίζουν τους νεότερους, αλλά συνολικά, έτσι, δηλαδή και σε βάθος χρόνου αυτό να το δούμε. Ναι, ναι. Έχεις ασχοληθεί, βλέπεις ας πούμε να οι πιο μεγάλοι να θέλουν να δώσουν χώρο και χρόνο στους νέους? Κοίτα, η αλήθεια είναι πως δεν το έχω δει σε πολύ μεγάλο βαθμό, δηλαδή να δίνουν χώρο για τους νέους, η αλήθεια είναι. Αλλά πρέπει να καταλάβουν και αυτοί, γιατί εμείς σίγουρα το έχουμε καταλάβει, ότι κάποια πράγματα εκεί δεν σου βγαίνουν. Πρέπει να βρεις και άλλους τρόπους να το καταφέρεις αυτό το πράγμα. Δηλαδή, okay,
προσπαθήσανε τόσο καιρό, δεν τους γίνουν κάποια πράγματα. Μπορεί κάποιος με πιο έτσι νεανικό μυαλό και πιο πολύ τεχνολογικό τα πράγματα. Δεν είναι κακό να παραδέχεσαι καμιά φορά ότι κάποιος έχει πιο ωραίες ιδέες. Αυτό δείχνει ότι είσαι και έξυπνος άνθρωπος και είσαι και καλύτερος ηγέτης. Εκεί φαίνεται ο ηγέτης. Να παραδέχεται ότι κάποιος άλλος άνθρωπος με κάνει καλύτερος. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και ερώτηση. Έχεις άποψη καθόλου για το ποιο μπορεί να είναι το αποτέλεσμα στον πρώτο γύρο το βράδυ των εκλογών? Πιστεύω τόσα χρόνια εδώ στο Αργοστόλι, πιστεύω ότι ο κύριος Κουρίς με έκανε πολύ σημαντικά πράγματα βάσει τον οικονομικό περιορισμό που είχε και δεν βρίσκω κάποιο λόγο που να μην ξαναεκλεγεί ο κύριος Σωτήρης Κουρίς. Άρα τον θεωρείς σίγουρα στο δεύτερο γύρο? Είναι και βασικά είναι το σωτήριο και είναι και άνθρωπος που σου φέρει ηρεμία. Είναι σημαντικό πράγμα να υπάρχει ηρεμία και να υπάρχει οργάνωση, το οι φωνές και... Πώς τον κρίνεις, μιας και αναφέρεσαι στο όνομά του, έτσι, καθαρά γι' αυτό, πώς τον κρίνεις από το πώς διαχειρίστηκε την κρίση εντός εισαγωγικών του σεισμού? Πιστεύω με τα όπλα που είχε, πολέμησε μια χαρά. Δηλαδή, ο άνθρωπος, τι παράπονο μπορούσε να κάνει. Πραγματικά, δηλαδή... Έχεις επισκεφθεί τις περιοχές? Εγώ πήγα στο Λιψούρι, σήμερα συγκεκριμένα, μαζί με τον Τόση Βαλιανάτο. Okay, γίνονται κάποια έργα, δώσανε και κάποια, ναυλώσανε και το ferry boat να περνάει ο κόσμος απέναντι, βοηθήσανε όσον αφορά τα ενίκια, ανθρώπους που είχαν χάσει τα σπίτια τους, να τους δίνουν κάποια επιδότηση στο ενίκιο. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά πράγματα αυτά και δόξα τω Θεώ, όπως είπε και ο κύριος Σωτήρης Κουρίς και ο κύριος Σπύρος Σπύρου, που δεν θυμήσαμε θύματα. Πολύ σημαντικό αυτό. Λοιπόν, μια έτσι τελευταία ερώτηση, μάλλον προτελευταία. 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 Θέλω να μου πεις, ποιο πιστεύεις ότι είναι το διακύβευμα τελικά αυτών των εκλογών? Γιατί, ξέρεις, πολλοί τις χαρακτηρίζουν καθαρά πολιτικές εκλογές τις περιφερειακές. Εγώ λοιπόν το αλλάζω λίγο. Θέλω να μου πεις ποιο πιστεύεις ότι είναι το διακύβευμα αυτών των εκλογών και στη συνέχεια θέλω να κοιτάξεις την κάμερά σου. Ωραία. Και να πεις στον κόσμο για ποιο λόγο να σε ψηφίσει. Ωραία, λοιπόν. Το αναφέραμε στην προηγούμενη ερώτηση που μου έκανες. Πραγματικά το πιστεύω αυτό που θα πω. Είναι καιρός να αφήσουμε έξω εγωισμούς και ό,τι άλλα προβλήματα έχουμε. Να σταματήσουμε να σκεφτόμαστε το εγώ, να σκεφτόμαστε το εμείς. Σίγουρα αυτό που ζητάω δεν θα γίνει σε μια εβδομάδα, θα γίνει στο βάθος χρόνου, αλλά να υπάρχει η θέληση να γίνει αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να γεφυρωθεί αυτό το χάσμα των γενναιών. Δηλαδή αυτό το διακύβευμα το λέω συνέχεια και το λέω και προσπαθώ να το περάσω και στους αθλητισμούς. Είναι σημαντικό να ακούς τον παλιό που έχει την εμπειρία. Είναι πολύ σημαντική εμπειρία σε ό,τι κάνει η ζωή σου. Αλλά να ακούσει και αυτός που έχει την εμπειρία να ακούσει και το νέο. Γιατί όσο να είναι όσο μεγαλώνεις και όσο βαραίνεις και αυτά, σίγουρα λίγο το μυαλό σου αρχίζει και σκέφτεται μονοδιάστατα, δεν βλέπει τρισδιάστατα και ο κύριος Πιτσιρικάς πιστεύει μπορεί να βοηθήσει. Ωραία. Δεν ξέρω ποιο είναι το μήνυμα που θέλεις να περάσεις προς τα έξω, για ποιο λόγο μπορεί κάποιος να σε ψηφίσει. Εύχομαι πάντως εγώ, επειδή ξέρω ότι έχεις πολύ χιούμορ, όταν μπει στο πολιτικό στήμα για τα καλά, φυσικά εκλεγείς, στο οποίο στο εύχομαι ολόψυχα, φυσικά να μην το χάσεις αυτό. Δεν πιστεύω να το χάσω, γιατί έχω μεγαλώσει σε μια οικογένεια που έχει αρχές και και γι' αυτό το κρίνει ο κόσμος. Πιστεύω ότι έχω προσφέρει κάτι κι εγώ στον τοπικό αθλητισμό, αλλά δηλαδή έχω διαφημίσει πολύ επαξία, πιστεύω, το Αργοστόλι και στην Αθήνα που γύρισε τους αγώνες και γενικά σε όλη την Ελλάδα που πηγαίναμε για αγώνες. Αυτό που θέλω να πω στον κόσμο είναι ότι μόνο δεν μπορώ να πετύχω σίγουρα τίποτα. Αν βρεθούν άτομα να με στηρίξουν, πιστεύω στο κομμάτι το αθλητικό και στα πολιτιστικά θέματα του νησιού θα μπορέσω να βοηθήσω. Αυτό. Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ό,τι καλύτερο, ανεξάρτητα από τις εκλογές βέβαια. Φυσικά το καλύτερο θα ήταν να εκλεγείς. Αλλά ανεξάρτητα από αυτό, σε εύχομαι καλή συνέχεια. Και έτσι πάντα δυνατός και υγιής φυσικά σε αυτό που κάνεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε και εσάς που ήσασταν κοντά μας. Μείνετε όμως συντονιστημένοι στο 7. Λίγο συνεχίζουμε με συνεντεύξεις από δημοτικά ψηφοδέλτια. Θα είναι κοντά μας υποψήφιος από το ψηφοδέλτιο του κυρίου Καλαφάτη και θα είναι και επίσης μαζί μας υποψήφιος από το ψηφοδέλτιο του κυρίου Δημητράτου.